Νίκο Μακράκη, τη μεγάλη εβδομάδα ο ΠΟΑ μας αναγκάζει για καλό λόγο να έρθουμε ξανά στο γήπεδο. Υπάρχει αυτό το τουρνουά, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Καλέπουμπα, τον ιστορικό πρόεδρο της ομάδας. Ένα τουρνουά υψηλού επίπεδου και αγωνιστικά, και θέλω να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ναι, Γιώργο, είναι το δεύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου Γιάννης Καλέμπας που διοργανώνει η Ακαδημία μας. Σίγουρα το όνομα λέει κάτι, λέει ότι θέλουμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο τον οποίο έχει αφιερώσει εδώ τα πάντα στην ομάδα. Είναι ο άνθρωπος που έχει ιδρύσει την Ακαδημία και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι είναι όντως ένα τουρνουά, μπορώ να πω, υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή ομάδων και στο πρώτο και στο δεύτερο που ανεβάζουν τον πύχη. Οι ομάδες αυτές, να τις αναφέρουμε, είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΟΦΗ, δύο πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, με πολύ σπουδαίο έργο στο κομμάτι των Ακαδημιών. Και σίγουρα και οι υπόλοιπες ομάδες που απαρτίζουν το τουρνουά είναι ομάδες που έχουμε άμεση συνεργασία σε επίπεδο Ακαδημιών. Μιλάμε για τον Αστέρα Ρεθύμνου, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ακαδημία στο Ρέθυμνο, και στο Ηράκλειο το Λίντο και ο Εργοτέλης, που έχουμε άριστη σχέση μεταξύ μας, ξαναλέω, σε επίπεδο Ακαδημιών και όσον αφορά τα παιχνίδια που παίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο ή οτιδήποτε διοργανώνουμε εμείς οι τρεις Ακαδημίες. Στα πλαίσια αυτά, το τουρνουά αυτό είναι τα παιδιά αυτά, όσο γίνεται το ταλέντο αυτό, το ιδιαίτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή στην ηλικιακή κατηγορία, να αναδειχθεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει κάποιους σκάουτερ να έρθουν να παρευρεθούν σε αυτό το τουρνουά, όπως είναι ο Κλαούντιο Μονακό, που είναι επικεφαλής στο σκάουτινγκ της Τζένοα, και ο κύριος Παναγιώτης Ντομουτζόγλου, που συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με ομάδες Ιταλίας. Επίσης, να πούμε τις ηλικίες, ποιες ομάδες θα είναι από τις ΚΑΠΑ, των ομάδων που είπαμε. Ναι, η ηλικιακή κατηγορία που μιλάμε είναι η ΚΑΠΑ 16. Θα γίνουν δύο όμιλοι, με επικεφαλή σε κάθε όμιλο στον ένα τον ΠΑΟΚ και στον άλλο τον ΟΦΗ. Θα γίνουν δύο παιχνίδια για κάθε ομάδα στον όμιλο, και από εκεί θα προκύψουν τα παιχνίδια της κατάταξης και των τελικών που θα γίνουν Τετάρτη. Να πούμε ότι στα πλαίσια του τουρνουά θα γίνει και ένα πνευματικό σεμινάριο με τον καθηγητή προπονητικής ποδοσφαίρου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γκίση, που είναι και αυτό κάτι ιδιαίτερο, και το κάνουμε και αυτό φέτος στο τουρνουά για πρώτη φορά. Ο ΠΟΑ είναι μέσα και στις μεικτές ομάδες με μεγάλο αριθμό παιδιών που πάνε και φέτος πολύ καλά. Οι μεικτές του Ηρακλείου και οι δύο. Ναι. Ηλικιακά έχουν κάνει προκρίσεις. Νομίζω αυτό σας κάνει περήφανος. Αυτό μας κάνει περήφανος. Όντως είναι αλήθεια αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά της Ακαδημίας μας στις μεικτές ομάδες, και στην ΚΑΠΑ 14 και στην ΚΑΠΑ 16. Από φέτος έχουμε και προπονητή στην ΚΑΠΑ 14, τον Βασίλειο Κασαπάκη, που είναι προπονητής μας εδώ στον Ερμή. Έχουμε άριστη σχέση και με τους προπονητές και με τους ανθρώπους της ΕΠΣΗ για τα παιδιά. Σίγουρα οι διακρίσεις είναι χαρά όλων,